Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας κύριε Δαγόρα, πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά και επίσης δεν έχω συνέλθει ακόμα από αυτό που έβλεπα χθες στο Ολυμπιακό στάδιο, που ήσουν τυχερός που το περιέγραψες, δηλαδή, αν και νομίζω μετά το τέλος του αγώνα θα νόμιζες, ίσως να αισθάνθηκες ότι έτρεξες κανένα μαραθώνιο, γιατί δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις το παιχνίδι καθόλου. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ απαιτητικό μάτς, τρομερό ρυθμό. Το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας είναι και το, όχι δεν είναι το καλύτερο, είναι το χειρότερο γήπεδο για να περιγράψεις μάτς. Δεν βλέπεις καθόλου καλά και ο χώρος που είναι δημοσιογράφοι είναι καλά και είναι πολύ αχανές. Στα απέναντι κόρνερ τεσκιάλια για να δεις τι συμβαίνει. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο μάτς, περάσαμε πολύ ωραία. Ζηλέψαμε λίγο όλους αυτούς που επέλεξαν να δουν το City Liverpool. Το είδαμε τα αργά το βράδυ εγώ, το City Liverpool. Το δικό μας ήταν καλύτερο μάτς. Το ΑΕΚ Άρης ήταν καλύτερο. Φανταστικό και εκείνο. Και εκείνο εκεί ήταν δύο προφανέστατα ανώτερης ποιότητας ομάδες. Αλλά ο ρυθμός, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν τα πολλά φάουλ, τα νεύρα κτλ. Γιατί είχε και τέτοια στο τέλος το ΟΑΚΑ. Ο αριθμός από τα 60 λεπτά δεν του έλειπε, δεν είχε να στερευτεί τίποτα από το μάτι στο αγγλικό. Νομίζω ότι αυτό βόλεψε τον Άρη. Δεν ξέρω αν το είχε σχεδιάσει έτσι ακριβώς ο Χερμάν Μπούργος ή πολύ εύκολα έπεσε η ΑΕΚ σε αυτήν την παγίδα. Ο Άρης το είχε σχεδιάσει σίγουρα για να το κάνει run and gun και γι' αυτό ακριβώς. Το καταλαβαίνεις από την ενδεκάδα, αφού βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε ο Άρης, καταλαβαίνεις και γιατί επέλεξε αυτήν την ενδεκάδα ο Χερμάν Μπούργος, ότι πολύ γρήγορο, πολύ εκρηκτικό είχε στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, το είχε βάλει στην αρχική ενδεκάδα, άλλαξε και τη διάταξη για να τους χωρέσει όλους τους γρήγορους και εκρηκτικούς. Ναι. Αφαίρεσε από το μάτς, ας πούμε, τον Μπερτόγλιο που πολλοί περίμεναν ότι θα παίξει βασικός, έπαιξε χωρίς καθαρό αίμο μεσοεπιθετικό με δύο εξτρέμ και δύο επιθετικούς, οι οποίοι στηρίζονται πάρα πολύ στην ταχύτητά τους, και οι τέσσερις, και ο Μαντσίνη και ο Καμαρά και ο Λουίς Πάλμα και ο Ιτούρμπε. Έπαιξε αυτό το 4-4-2 πατώντας πάνω στην έκρηξη αυτών. Πολλές φορές είτε με μία πάσα είτε με μία κίνηση στο χώρο, κουβαλώντας την μπάλα, κάποιος από αυτούς τους πολύ γρήγορους και εκρηκτικούς έβγαζε τον Άρη μπροστά. Συγγνώμη, και παράλληλα στα σπρέντ είχαν ακολουθήσει άλλοι δύο, άλλοι τρεις από αυτούς πολύ γρήγορους και δημιουργούνταν μονίμως χώροι στην άμυνα της ΑΕΚ. Μπορεί να έχει παράπονα ο Μπούργος στη συνεμφάνιση του Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, και αυτά τα παράπονα έχουν να κάνουν με το ότι η ομάδα του στους καινούς χώρους θα έπρεπε να έχει βρει γκολ, είτε με καλύτερα τελειώματα, κυρίως του Μαντσίνη που έχει κάνει σπουδαίο μάτς αλλά δεν έχει σκοράρει, είτε μιας καλύτερης πάσας τελικής, προκειμένου να βγουν με καλύτερες περιποθέσεις απέναντι από τον Τσιντόντα και να σκοράρουν. Ναι. Ο Άρης αυτή την πολύ καλή εμφάνιση, όπως μια αντίστοιχα πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κάνει και στην κανονική διάρκεια της σεζόν στο ίδιο γήπεδο με τον ίδιο αντίπαλο, εκεί είχε χάσει 2-1, θα μπορούσε να έχει χάσει και το χθεσινό μάτς, όντας καλύτερος από την ΑΕΚ, γιατί ακριβώς δεν βρήκε αυτά τα γκολ. Και βρήκε γκολ από σοβαρά λάθη της άμυνας ή ατομικά λάθη της ΑΕΚ. Το λέω αυτό γιατί παραμένει αιτία προβληματισμού, αιστεία προβλήματος η τελική προσπάθεια στον Άρη. Ούτε χθες το βρήκε το γκολ στις φάσεις τις πολύ ωραίες που έφτιαξε και θα έπρεπε να το βρει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα μου πεις, τα λάθη των αντιπάλων έρχονται και από τη δικιά σου πίεση. Σωστά. Σωστά. Και ο Άρης με αυτή την πίεση κέρδισε στις θυμένες μπάλες και δουλέψει πολύ, έπαιζε μονίμως με τους παίχτες στο πίσω δοκάρι που φαινόταν μια δυναμία της ΑΕΚ να την ελέγξει, και στο πρώτο γκολ τον γκολ έρχεται από το πίσω δοκάρι ανεξάρτητα από το λάθος του Τσιντόντα, είναι μια κίνηση του Πάλμα, και στο δεύτερο γκολ τον γκολ έρχεται από το πίσω δοκάρι επί της ουσίας από ξεμαρκάρι στο Καμαρά που τελειώνει διαγώνια ασχέτως αν συνέχεια κάνει και λάθος ο Κρυχόβιακ για να βάλει τον γκολ ο Σάσα. Γενικά το δούλεψε πολύ το μάτσο Άρης, αλλά ξαναλέω, αν κάτι, από κάτι μπορεί να έχει παράπονο ο προπονητής του, είναι ότι πάλι, ενώ η ομάδα δημιούργησε και ευκαιρίες και προϋποθέσεις για πολύ μεγάλες ευκαιρίες, από αυτές
στο open play που λένε και στο χωριό μας, Γιώργο μου, και στις γρήγορες μεταβάσεις, transition όπως το λένε στο χωριό μας, δεν βρήκε γκολ. Και είναι κρίμα να το δουλεύει τόσο πολύ, τόσο καλά, με τέτοια συνέπεια και να μην παίρνει ουσία από αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Και χθες δεν πήρε από αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού ουσία. Πήρε από τα υπόλοιπα, από τα γύρω-γύρω, τα οποία επίσης τα έχει δουλέψει αρκετά. Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, μ' ακούς? Βεβαίως. Ναι, βέβαια, αυτό το run and gun που επέλεξε ο Μπούργος και για το χθεσινό παιχνίδι, και με δεδομένο ότι ο Άρης τα προηγούμενα είχε δείξει ένα χλωμό πρόσωπο, να το πω έτσι, ινδιάνικα, ένα χλωμό πρόσωπο, ας πούμε, στα, και από τη μέση και μπροστά, ήταν ένα ερωτηματικό, έτσι. Ήταν, δηλαδή, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, βέβαια στο πρώτο δεκάλεπτο μάλλον απαντήθηκε αυτό, γιατί έβλεπε τον Άρη να παίζει πολύ διαφορετικά. Αλλά να ξέρεις κάτι, στο τέλος του παιχνιδιού, βλέποντας και τελειώνοντας μάλλον το παιχνίδι, Μιχάλη, και για τον Άρη και για την ΑΕΚ, αυτό που είπα εγώ, βλέποντάς τους, επαναλαμβάνω, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κρίνοντάς τους από αυτό το παιχνίδι, ότι τους αδικεί πάρα πολύ και τους δύο η απόσταση που έχουν από τον Ολυμπιακό. Αυτό που είδα χθες. Ναι. Γιατί για να το είδα, μπορούν να το κάνουν. Ναι, ναι. Το πρόβλημα του Άρη είναι το εξής. Είναι τα 13, αν δεν κάνω λάθος, μάτς τα οποία δεν έχει σκοράρει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μια ομάδα που θέλει να βγει η Ευρώπη, ή πολύ περισσότερο αυτό που αναφέρεις τώρα εσύ, να κάνει και πρωταθλητισμό, να είναι κοντά στον... Να είναι κοντά, ναι, να είναι κοντά. Ναι. Δεν μπορεί να έχει μέσα σε ένα πρωτάθλημα 13 μάτς τα οποία δεν σκοράρε. Είναι η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε αδύνατο για να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Εγώ έτσι ήξερα. Και μάλιστα πολλοί την είχαν και πρώτο φαβορή την ΑΕΚ. Ναι, δεν ξέρω. Αρκετοί. Πολύ κακώς τον είχαν, αλλά σίγουρα ο στόχος ήταν ο πρωταθλητισμός. Και σίγουρα οι απαιτήσεις ήταν ο πρωταθλητισμός. Ναι. Και σίγουρα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ναι, δεν έγιναν επενδύσεις στο μέγεθος του Ολυμπιακού σε καμία των περιπτώσεων, ή ακόμα και στο μέγεθος του ΠΑΟΚ, αλλά έγιναν μεγαλύτερες επενδύσεις από τα προηγούμενα χρόνια στην ΑΕΚ, ακριβώς για να μειώσει αυτή την ψαλίδα και να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Απέτυχε παταγωδώς. Είναι μεγάλη κουβέντα για την, γιατί έχει αποτύχει η ΑΕΚ. Είναι πολλοί παράγοντες, αλλά όσο περνάνε τα παιχνίδια, αλλάζουν οι προπονητές, συνεχίζουμε να βλέπουμε ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές που δεδομένα έχουν ατομική ποιότητα, επίσης δεδομένα αποδεικνύεται ότι δεν έχουν μέταλλο. Ο Τσούμπερ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Το καταλαβαίνει στις συμπαθές του με την μπάλα, στις κινήσεις του, σε χίλια δύο πράγματα. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει μέταλλο, προφανέστατα. Και τελικά αυτό είναι που δεν του επέτρεψε να κάνει και τη μεγάλη καριέρα, μάλλον στη Γερμανία. Γιατί είχαμε όλη την απορία γιατί μια ομάδα σαν την Άιντραχτ Φραγκφούρτης να αφήνει τον Τσούμπερ να φύγει, και μάλιστα δανεικό. Όχι δηλαδή επειδή έβαλε κάμποσα εκατομμύρια στα ταμεία της. Προφανώς γιατί δεν μπορεί να γίνει κρίσιμος και καθοριστικός. Ο Τσούμπερ δεν έχει καταφέρει να γίνει κρίσιμος και καθοριστικός σε κανένα από τα μεγάλα μάτια της ΑΕΚ. Τον βλέπεις στα περισσότερα παιχνίδια, δεν λες ότι ήταν κακός, δεν λες ότι κρύβεται, δεν λες ότι δεν τον αισθάνεσαι στο μάτς, ότι δεν συμμετέχει, και ψάχνεις να βρεις πού είναι η assist από την ποιότητα του ποδοσφαιριστή. Πού είναι το goal από την ποιότητα του ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι, ναι. Αν εξαιρέσεις τις 2-3 πρώτες αγωνιστικές που ήρθε με μια πολύ καλή ψυχολογία από κάτι μάτς που είχε βάλει και από την Ελβετία, στην συνέχεια ο Τσούμπερ είναι εκεί και μια και δεν παίρνει τίποτα. Βλέπεις τον Λιβάη Γκαρσία όταν βάζει την μπάλα στα πόδια και κάνει την έκρηξη να αφήνει πίσω του τον κόσμο. Λες Παναγιά μου βόηθα, τι παίχτης είναι αυτός, και περιμένεις να δεις ένα assist. Και την περιμένεις και την περιμένεις και την περιμένεις και 9 στις 10 φορές το γύρισμα είναι κακό και 1 στις 10 δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Ή περιμένεις να δεις τα γκολ, και αν δεν αξιοποιήσει τα φυσικά σωματικά του προσόντα και το φοβερό του άλμα, και εκεί δυσκολεύεσαι να δεις τον γκολ. Έχει μια σειρά από παίχτες η ΑΕΚ που τους βλέπεις και λες καλή παίχτες είναι, μια χαρά παίχτες είναι, ή πολύ καλή παίχτες είναι, αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό που πήγε ο προπονητής της, ψάχνεις να δεις την ουσία που σου προσέφεραν στο μάτς αυτοί οι δύο παίχτες και δεν τη βρίσκεις. Και φτάνει στο σημείο να λέει ο Φρυδόπουλος, okay, ναι, πάλι μπορεί να πει κανείς ότι καλοί ήμασταν, αλλά εγώ ξέρω ότι πάλι χάσαμε και προτιμώ τώρα να αρχίσω να μην είμαστε καλοί, αλλά να αποκτήσουμε λίγο ουσία, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Και αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η ΑΕΚ κινδυνεύει πολύ σοβαρά να μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επόμενη σεζόν της, μια σεζόν που θα μπει στο καινούριο της γήπεδο, να μην έχει ευρωπαϊκά μάτς την πρώτη της χρονιά στο καινούριο της γήπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδά της και την οικονομία της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το prestige της, μπουρου. Δεν είναι... Της έβαλε πολύ δύσκολα ο Άρης χθες. Ναι, κάνοντας παραθετικά ένα σχολιάκι, για τον, ένα μικρό σχόλιο για τον προπονητή της ΑΕΚ, εντυπωσιάζει με την ευθύτητά του και την ειλικρίνειά του μετά το τέλος των αγώνων. Πραγματικά δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό, αυτό που κάνει. Είναι πολύ καλό για αυτό το παιδί, ναι, γιατί έχει πάει εκεί και λέει ό,τι βλέπει. Ναι. Και πριν από τα μάτς και μετά από τα μάτς. Δεν κάνει δεύτερες σκέψεις, μήπως αυτό που θα πω μπορεί να ενοχλήσει ακριβώς τον κόσμο ή τους δημοσιογράφους ή τους οπαδούς ή τη διοίκηση. Ό,τι βλέπει, ό,τι αισθάνεται ότι έχει συμβεί ή ό,τι έχει σχεδιάσει ή ό,τι περιμένει να συμβεί, το λέει με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια. Όπως λέει και ένας διαιτητής, ό,τι βλέπω σφυρίζω, αυτός το κάνει πραγματικά, ό,τι βλέπω λέω μετά. Ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται, ναι. Είναι πολύ συμπαθητικός κιόλας. Επίσης, αν αύριο, μάλλον αν χθες το βράδυ τελείωνε το πρωτάθλημα για τον Άρη, με την εικόνα αυτή, ποια θα ήταν τα σημεία που θα έπρεπε να επενδύσει με τα γραφικά ο Άρης για να κάνει ακόμη καλύτερη την ομάδα του? Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα του, η χθεσινοβραδινή. Αυτό μπορεί να παίξει, μα μου το δειγμάτισε κιόλας. Δεν είναι κάτι που μου φαντάζει μακριά από την πραγματικότητα. Απλώς δειγματίζει γενικώς αυτό το διάστημα ο Χερμάν Μπούργος, και καλά κάνει και δειγματίζει. Ναι. Γιατί προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο και προφανέστατα να κερδίσει μάτς, διότι αυτό θεωρεί ότι είναι το καλύτερο σχέδιο για το κάθε μάτς. Άλλοτε βγαίνει, άλλοτε δεν βγαίνει. Με τα Γιάννα δεν βγήκε, χθες βγήκε. Αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτό, να κερδίσει τα μάτς, προσπαθεί να καταλάβει και τι είναι αυτό το ρόστερ που έχει στα χέρια του και τι δυνατότητες έχει ο κάθε παίκτης από αυτούς που έχει στα χέρια του και τι μπορεί να περιμένει σε διαφορετικούς ρόλους από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Βεβαίως, δεν μου είναι εύκολο να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Πρώτον, γιατί νομίζω ότι ούτε ο ίδιος έχει καταλήξει. Και δεύτερον, διότι έχουμε και μια διαφοροποίηση σε πρώτη φάση, μπορώ να το πω. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί, σε σχέση με ορισμένες σταθερές που ξέραμε στον Άρη. Η διαφοροποίηση αυτή έχει, ας πούμε, να κάνει με τον Μπρούνο Γκάμα, ένα παράδειγμα. Φαίνεται ότι δεν είναι προτεραιότητα στις προτιμήσεις του. Ο Μπρούνο Γκάμα, μέχρι να έρθει ο Χερμάν Μπρούγκος, ήταν ένας από τους 2-3 πιο καθοριστικούς προσφυγιστές του Άρη. Άρχισε να μην είναι πολύ καλά πριν τον Μπρούγκος. Ναι, ανεξάρτητα αυτό. Εγώ λέω και σε σχέση με τις επιλογές που κάνει ο καινούριος προπονητής. Ναι. Ο Ενδιαγέ. Είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι δεν είναι στις προτεραιότητες του. Αλλά μπορεί αυτό να ισχύει τώρα, μετά από 2 εβδομάδες. Τον προβληματίζει ο Ενδιαγέ, έχεις δίκιο. Πολύ. Ναι, μπορεί μετά από 2 εβδομάδες να έχει καταλήξει ότι δεν ήταν σε μια καλή φάση το παιδί, δεν το βλέπει καλά στις προπονήσεις, αλλά τον πιστεύει πάρα πολύ και θα στηριχτεί πάνω του. Ή μπορεί να μην είναι αυτό που θέλει για τον τρόπο παιχνιδιού του, άρα ξανά άλλου είδους κουβέντα. Νομίζω ότι για να καταλήξει ο Άρης τη μεταγραφική ενίσχυση πρέπει να κάνει, θα πρέπει να καταλήξει πρώτα ο προπονητής και χρειάζεται χρόνο γι' αυτό. Νομίζω ότι όταν τελειώσουν τα play-off θα έχει καταλήξει. Ένα, τι θέλει να παίξει, γιατί ακόμα το ψάχνει γι' αυτό. Είναι άλλο, θέλω να παίξω το 3-5-2 που δοκίμασα με τα Γιάννα, ασχέτως αν δεν λειτουργήσει εκεί. Το ότι δεν λειτουργήσει εκεί δεν σημαίνει ότι δεν είναι στο μυαλό του ή δεν σημαίνει ότι με 2-3 άλλου τύπου ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να το παίξει μια χαρά ο Άρης. Ή το 4-4-2 το χθεσινό, οπότε προφανέστατα θα κάνουμε άλλη κουβέντα και σε σχέση με το center forward του Άρη, που είναι ένα τελείως διαφορετική προσέγγιση παιχνιδιού και θες ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τι θα προσπαθήσει να κάνει στα παιχνίδια που ο Άρης θα έχει την μπάλα στα πόδια του και θα είναι αυτός το φαβορί και όχι στα παιχνίδια που είναι derby και άρα παίζει με μια ομάδα που επίσης θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της και τον πιέζει και άρα βρίσκει χώρους. Ένα μεγάλο κρίσιμο ερώτημα, το χθεσινό σχέδιο στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν μπορούσε, εικάζω και νομίζω ότι είναι μια βάσιμη εικασία, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σε ένα μάτσο με τον ΠΑΣ. Δεν είναι ίδιου τύπου ομάδες, δεν θα έβρισκε πουθενά αυτούς τους χώρους ο Άρης, άρα δεν θα του έστεινε η ταχύτητα και η εκμετάλλευση των χώρων και οι διαγωνίες κινήσεις των ακραίων του και όλα αυτά που είδαμε χθες στο ΆΚΑ, διότι δεν θα έβρισκε τους χώρους να τα κάνει αυτά. Άρα θα έπρεπε να κάνει ένα διαφορετικό τύπου παιχνίδι και ο Άρης που θέλει να πρωταγωνιστεί στα 2 από τα 3 μάτς θα πρέπει να είναι το αφεντικό του παιχνιδιού τουλάχιστον. Συνεπώς θέλουμε χρόνο. Σίγουρα ο Άρης ό,τι και αν παίξει, όπως και αν το παίξει, θέλει σέντερ φορ. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
Κατά την άποψή μου, και δεν το λέω τώρα, το είπα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μάλλον θέλει και τον φύλακα. Αλλά αυτό είναι μια, πώς να το πω, προσωπική αίσθηση δική μου. Μπορεί ο Χερμάν Μπούργος να είναι μια χαρά με τον Κουέστα ή στην πορεία να δει και τους άλλους θεματοφύλακες που έχει και να καταλήξει ότι μια χαρά είναι. Κατά την άποψή μου, αν ο Άρης θέλει να κάνει upgrade, αναβάθμιση, χρειάζεται και τον θεματοφύλακα. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, το έχω γράψει από την 5η-6η αγωνιστική, ότι αυτό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που έχει ο Άρης, χθες δεν έπαιζε ο Μπράμπετς και δεν φάνηκε καθόλου η απουσία του. Το Μπράμπετς Φαβιάνο είναι ένα εξαιρετικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ναι. Χθες ο Φαβιάνο έχει κάνει σεμιναριακό ματς, σεμιναριακό. Τον έχει βοηθήσει βέβαια και η ΑΕΚ να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο, σηκώνοντας πολύ την μπάλα στο τελευταίο 20 λεπτό. Και αυτό, σε αυτό ήταν μανούλα ο Φαβιάνο. Φαινόταν, αφού καμιά φορά έλεγα κόβει πάλι ο Φαβιάνο και έμενα καρφωμένος για να σιγουρευτώ ότι είναι πάλι αυτός και ότι δεν τους βλέπω όλους ως Φαβιάνο. Ναι, ναι. Φοβερός, αναμαγνήτης όλες τις μπάλες. Ξαναλέω, βέβαια τον βοήθησε στο τελευταίο 20 λεπτό να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο και η λάθος προσέγγιση Τσάικ που σήκωσε την μπάλα με λάθος τρόπο και με μακρινές μεταβιβάσεις που ήταν πολύ εύκολες για τον κεντρικό αμυντικό του Άρη να τις καθαρίσει. Έχει λοιπόν ένα φοβερό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Είναι ένα ερώτημα τι ακριβώς ψάχνει στα μπακ του ο Μπούργος και αυτό έχει, το ακραίος μπακ εννοώ, και αυτό έχει να κάνει με το τι θέλει να παίξει. Αν θέλει να παίξει 3-5-2 ας πούμε, θέλει μπακ που να έχουν πολύ περισσότερο καλά στοιχεία στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Οποιαδήποτε άμυνα τετράδας, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Σούντγκρεν, γιατί νομίζω τελειώνει το συμβολαιό του και αν θα ανανεωθεί ή όχι. Προφανώς αν δεν ανανεωθεί χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση εκεί. Ο Γκάνε έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Το Λούμορ δεν τον έχουμε δει πολύ, ειδικά με τον Χερμάν Μπούργος. Θα πρέπει να περιμένουμε και γι' αυτό να υπάρξει αξιολόγηση. Ούτε τον Ντουκουρέ έχουμε δει πολύ. Είναι και πολλοί παίχτες του Άρη που δεν τους έχουμε δει πολύ. Αυτούς που ήρθαν τον Γενάρη, ας πούμε τον Λουίς Πάλμα, πρώτη φορά τον είδαμε βασικό χθες. Τι στοιχεία είδες αυτό, το μικρό. Πέρα από τον γκολ που έβαλε, εντάξει, οκ. Ναι, τι στοιχεία είδες, όσο το γκολ είναι η καλή αίσθηση που έχει. Έχει πολύ τσαγανό, που είναι πολύ σημαντικό για αυτή την ηλικία. Δεν ήταν καθόλου ψαρωμένος. Δεν αισθανόσουν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί που ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου και παίζει πρώτη φορά βασικός. Και μάλιστα ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου και παίζει πρώτη φορά βασικός σε ένα γήπεδο που ούτε στα όνειρά του δεν το είχε σκεφτεί ότι θα παίξει. Mm-hmm. Φαντάζομαι τα γήπεδα στην Ονδούρα είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας. Ναι. Και αυτό το παιδί δεν έχει παίξει πουθενά αλλού. Όλο αυτό λες ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε να του δημιουργούσε ένα, αν όχι άγχος, ένα ψάρωμα, να το πω έτσι. Όχι. Τίποτα. Ναι. Βόλτα στο πάρκο. Σαν να είναι αυτό που κάνω κάθε φορά, έκανα και σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπόρεσα να καταλάβω, η αλήθεια είναι τα τελειώματά του, γιατί δεν είδαμε τελειώματα από αυτόν. Και προφανώς παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε έναν επιθετικό. Να δεις δηλαδή πώς λειτουργεί όταν βγει σε ένα τετατέτ, να δεις πώς λειτουργεί όταν βρει έναν χώρο και κάνει ένα σουτ, να δεις τέτοια πράγματα για να αξιολογήσεις. Αυτό που μπόρεσε να καταλάβεις είναι η έκρηξή του, ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια, ότι βλέπει γήπεδο, δεν είναι ένα παιδί που βάζει την μπάλα κάτω, τρέχει επειδή έχει έκρηξη και πάει να κάνει την προσπάθεια μόνος του, επιχειρεί αλλαγές παιχνιδιού, επιχειρεί διαγώνιση με τα βιβάσεις, πρώτα σηκώνει το κεφάλι, μετά παίζει, καλά πράγματα, αλλά μας λείπει μεγάλο κομμάτι του ρεπερτορίου του για να τον αξιολογήσουμε και να καταλήξουμε στο ότι ο Άρης βρήκε μια χρήσιμη λύση ή ο Άρης βρήκε μια σπουδαία λύση ή ο Άρης έχει βρει φλέβα χρυσού και κάτσε να δούμε πώς θα την αξιοποιήσει. Θέλει να τον δουλέψει λίγο ο Μπούργος. Δείχνει πάνω καλά στοιχεία. Δεν μου λες, αν σου βάλω δύο παίκτες που από το ρεπορτάζ φαίνεται ότι είναι κοντά, μάλιστα ο ένας έχει κλείσει, δηλαδή ο ένας στο άκρο που λες είναι ο Πίρσμαν, έτσι, των Ιωαννίνων. Αυτό που είναι τον Μπάρι, ζητούσε λεφτά πολλά, ο Χριστοβασίλης δεν τον πήρε, τον άφησε και θα τον πάρει ελεύθερο τώρα από ό,τι ξέρω. Σπουδαία προσθήκη. Έχω ξαναπεί και κατά την άποψή μου, ο Πας Γιάννενα είναι κατά βάση όλα αυτά τα χρόνια δύο ποδοσφαιριστές. Πίρσμαν, Σάλιακας. Οι δύο ακραίοι μπακχάφτου. Και αυτόν σου τον βάζω εκεί που έχει το κενό που λες ο Άρης και στον τερματοφύλακα που είπε σου βάζω το Λοντίγκινο που είναι και με αυτόν κοντά. Αν ο Άρης κάνει μεταγραφές, έτσι, γιατί περιμένει και την απόφαση του ΚΑΣ, αν πάρει το OK από το ΚΑΣ,
Ο Πίρσμαν είναι ο ένας και μάλλον εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το λέμε για αυτές τις περιπτώσεις, είναι ο Λοντίγκιν. Επίσης πολύ καλή προσθήκη. Επίσης πολύ καλή προσθήκη. Και είναι και σοφό από μέρος του Άρη να στρέψει λίγο τα βλέμματα, δεν το κάνει συχνά, το κάνει πολύ σπάνια, στην εγχώρια αγορά. Εγώ δεν λέω κατά ανάγκη Έλληνες, λέω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκεί μπορείς να βρεις παίχτες που δεδομένα ξέρεις τι μπορεί να σου κάνουν, δεδομένα ξέρεις τι μπορεί να περιμένεις από αυτούς και έχεις πάρα πολύ γρήγορη προσαρμογή. Δεν χρειάζεται να περιμένεις τίποτα. Νομίζω με τον Πίρσμαν κάνει μια πολύ καλή επιλογή. Στο ρόστερο οποιασδήποτε ομάδα στην Ελλάδα μπορεί να είναι ο Πίρσμαν. Ναι. Ο Πίρσμαν μπορεί να είναι στο ρόστερο του Ολυμπιακού, κατά την άποψή μου. Δεν μπορεί. Έτσι όπως είναι το ρόστερο του Ολυμπιακού με τους ακραίους μπακ, μην έπαιζε και βασικός σε πολλά μάτς ο Πίρσμαν. Στον ΠΑΟΚ ασυζητητής το ρόστερο. Στην ΑΕΚ δεν το συζητάμε. Στον Άρη δεν το συζητάμε. Είναι παίκτης που μας το έχει δείξει για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι το έχει. Μάλιστα. Ωραία. Αφήσαμε πολλά για την αυριανή εκπομπή. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε και για το μάτς εχθές, το σπουδαίο στην Αγγλία και για όλα τα υπόλοιπα. Θα μιας και πιάσαμε κουβέντα για τις θεματοφύλακες, αύριο θα σε ρωτήσω και για τον Πασχαλάκη, ο οποίος είναι στη διαπραγματεύση με τον ΠΑΟ και δεν είναι κοντά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί. Με ό,τι του έχει προτείνει ο ΠΑΟΚ, είναι πιο πάνω ο Πασχαλάκης, αλλά θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε αυτά στην αυριανή εκπομπή. Ευχαριστούμε κύριε Τσόχο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ.